Αλλά νομίζω μας ότι είμαστε τώρα. Μας ακούει ο Νίκος. Νίκο, καλησπέρα και πάλι. Ορίστε. Τώρα νομίζω. Γεια σας, σας ακούω. Πάρα πολύ ωραία. Είμαι και εγώ σε φάση πρωινού καφέ, αλλά μια μπουγάτσα Θεσσαλονίκη θα την ήθελα. Όχι, καλύτερα. Με χαρά σε περιμένουμε να την κερδίσουμε. Με άχνη και κανέλα. Ωραία, θα την περιμένω. Αν γίνεται Νίκο... να μου τη στείλει ταχυδρομικός, να ξεμπερδέψουμε εδώ με τα επίγοντα. Με τα επίγοντα, ναι, πράγματι. Νίκο, έλεγα ότι έχεις παρακολουθήσει πλήστα όσα Ευρωμπάσκετ και μεγάλες οργανώσεις. 15. Και 15. Και δυστυχώς τα τελευταία χρόνια γυρνάμε με το ίδιο αποτέλεσμα. Ναι. Προσπαθώ, ξέρεις, να το φιλοσοφήσω και να το αναλύσω στις δύο μέρες που ακολούθησαν την ήττα από τους Γερμανούς και αναρωτιέμαι μήπως τελικά αυτή είναι η θέση μας και μήπως μας κολακεύει και λίγο. Η πέμπτη, η έκτη θέση, δεν ξέρω αν θα υπάρξει κατάταξη για τις θέσεις 5-8. Αν υπάρξει, σίγουρα θα είμαστε πέμπτη, γιατί ήμασταν αίτητοι μέχρι εκείνη την ώρα. Λοιπόν, μήπως ζητάμε πολλά όταν περιμένουμε κάτι παραπάνω από την πέμπτη θέση στην Ευρώπη. Και το λέω διότι καταρχήν η εθνική μπάσκετ εκπροσωπεί μια χώρα χρεοκοπημένη σε όλα τα επίπεδα και ένα μπάσκετ χρεοκοπημένο στα περισσότερα επίπεδα. Δεύτερον, με τα βίας συμπληρώνουμε 12 παίκτες. Ο βασικός λόγος για τον οποίο ο Δημήτρης Ιδούδης επέλεξε να πάρει μαζί του όλους τους τραυματίες είναι επειδή δεν υπήρχε ανάλογης αξίας υποκατάστατο. Αν δηλαδή έμενε έξω ο Παπαπέτρου, δεν υπάρχει άλλος Παπαπέτρου, ούτε καν κάποιος που να τον πλησιάζει σε αξία. Ο μόνος που έμεινε έξω ήταν ο Μίτογλου, για τους γνωστούς ή μάλλον κάπως άγνωστους σκοτεινούς λόγους, την υπόθεση ντόπινγκ που παραμένει αδιευκρίνιστη, αλλά για μια φορά δεν μπορώ να σκεφτώ οποιονδήποτε που να θεωρήσει αυτόν αδικημένο ή δεν άκουσα πουθενά γκρίνια ότι αυτή τη φορά έπρεπε να πάρει τον Τάδε ή τον Δίνα. Ήμασταν, η εθνική ομάδα είχε όλους και όλους 12. Άντε να πεις ότι 14 με τους δύο που κόπηκαν τελευταία στιγμή. Και πίσω δεν υπάρχει τίποτα. Γιατί λοιπόν να περιμένουμε να είμαστε, ας πούμε, πιο πάνω από τους Σέρβους, που θα τερματίσουμε πιο πάνω από τους Σέρβους, ή από τους Σλοβαίνους ή από τους Κροάτες. Δεν βάζω στην εξίσωση κάποιες νεότερες δυνάμεις όπως η Φιλανδία ή η Πολωνία που ξαφνικά επέστρεψε στις παλιές καλές μέρες. Φαίνεται ότι λίγο-λίγο μας ξεπερνάει, μας αφήνει πίσω το μπάσκετ και δεν έχουμε και τρόπο να ακολουθήσουμε αυτή την κούρσα των εξοπλισμών, διότι δεν υπάρχουν κορμιά, δεν υπάρχει ταλέντο, δεν υπάρχουν υποδομές, δεν υπάρχει καν η έμφυτη εργατικότητα, ας πούμε, εκεί έξω να πεις ότι θα διαλέξουμε από κάποια παιδιά που ξημεροβραδιάζονται στο γήπεδο και κάνουν 3.000 σουτ κάθε μέρα. Οπότε, για να το βλέπουμε λίγο κοινικά το πράγμα, δηλαδή, μάλλον και πάλι καλά θα έλεγα εγώ. Και πάλι καλά. Άρα στην πραγματικότητα είμαστε μπροστά στην απόδειξη της ανάγκης να αλλάξουμε μοντέλο. Κάτι να αλλάξουμε. Αυτό θέλει πολλή συζήτηση. Εγώ δεν το πιστεύω αυτό, ότι πρέπει να αλλάξουμε μοντέλο. Δεν το πιστεύω διότι δεν υπάρχει η μαγιά, το υλικό. Προφανώς χρειαζόμαστε κορμιά, σουτέρ, αθλητικούς παίκτες, αυτά που δεν έχουμε, αλλά δεν μπορούμε και να τους γεννήσουμε. Ούτε μπορούν από αναζωπήρωση του αναπτυξιακού προγράμματος να βγουν γρήγορα τέτοιοι παίκτες για να κρατήσουν το ελληνικό μπάσκετ ψηλά. Εγώ νομίζω ότι κάναμε λάθος όταν προσπαθήσαμε να αλλάξουμε μοντέλο. Ότι δηλαδή κακώς δαιμονοποιήσαμε αυτό που λέμε σκεπτόμενο. Δηλαδή ότι αυτό το μοντέλο που μας έφερε ψηλά θα έπρεπε μάλλον αυτό να καλλιεργήσουμε παρά να προσποιούμαστε ότι είμαστε κάτι που δεν είμαστε, που δεν μας ταιριάζει. Ας κρατούσαμε αυτό που μας ταιριάζει, δηλαδή λες. Ας κρατούσαμε αυτό που μας ταιριάζει και που ήμασταν καλοί, Κώστα, να το βελτιώσουμε. Ναι. Αν το δούμε πολύ κοινικά, πολύ αντικειμενικά όσο γίνεται, η εθνική μας όταν πέτυχε τους μεγάλους τριάμβους δεν ήταν απαραίτητα καλύτερη από τον αντίπαλο σε ατομικό ταλέντο, παίκτης προς παίκτη. Οπωσδήποτε δεν ήταν καλύτερη όταν νικήσαμε τους Αμερικανούς. Αλλά θα έλεγα και σε πολλές άλλες περιπτώσεις, ξεκινώντας φυσικά από το Ευρωμπάσκετ του 87. Απλά τότε αλλάγαμε μπαλιές που λένε. Είχαμε καλύτερη χημεία, είχαμε περισσότερη ομοιογένεια, διαβάζαμε καλύτερα το παιχνίδι ως ομάδα σε άμυνα και επίθεση. Ξεκινούσαμε από την άμυνα για να πάμε στην επίθεση, κάτι που καταργήθηκε στην πράξη, ειδικά φέτος. Νομίζω δηλαδή ότι
πριν να αλλάξουμε μοντέλο, μάλλον θα έπρεπε να εξαντλήσουμε τη δική μας σχολή. Δηλαδή να πατήσουμε, να εδραιωθούμε πιο γερά σε αυτό που ξέρουμε να κάνουμε. Και μπορεί τα μάτια να πηγαίνουν σε 100 πόντους και να γέμισε εδώ το γήπεδο του Βερολίνου με αστέρια, αλλά υπάρχουν και ομάδες που ακολούθησαν αυτό το ελληνικό μοντέλο. Η Πολωνία, για παράδειγμα, έτσι, δεν έχει κανένα παίκτη, όχι μόνο στο NBA, αλλά δεν έχει ούτε στην Ευρωλίγκα. Συνεπώς ήταν ομάδα και έφτασε με την τετράδα και μπορεί να πάρει και μετάλλιο, μπορεί να πάρει και το χρυσό, έτσι που πάει. Είναι σωστά θέμα μεγάλης ανάλυσης. Το νόμισμα έχει δύο όψεις και δεν νομίζω ότι υπάρχει σωστό και λάθος. Εκεί στο Βερολίνο, Νίκο, πώς σχολιάζουν τώρα όλοι την απουσία πλέον των NBA, των μεγάλων φαβορί και τα λοιπά? Έμεινε μια Ισπανία, εντάξει, έμεινε η Γαλλία με τον Γκομπέρ και από εκεί και πέρα Γερμανία, που ας το πούμε και γηπεδούχος, και η έκπληξη Πολωνία. Κοίταξε, και η Γαλλία από θαύμα βρίσκεται στην τετράδα. Ναι, βέβαια. Βρίσκεται στην τετράδα διότι έχασαν δύο βολές οι Τούρκοι στα τελευταία δευτερόλεπτα και έχασαν και δύο βολές οι Ιταλοί στα τελευταία δευτερόλεπτα. Διπλό θαύμα λοιπόν. Ναι. Σαν κάποια μοίρα να προσπαθεί να τους δώσει πίσω αυτό που έχασαν τότε στο Βελιγράδι, στον ημιτελικό με την Ελλάδα. Όλοι το συζητούν αυτό, ότι στήθηκε ένα ευρωμπάσκετ γύρω από τα ονόματα του Γιόκιτς, του Γιάννη, του Ντόντσιτς και άλλων, ακόμα και του Μάρκανεν που έπαιξε τόσο καλά. Και τελικά τώρα στην τετράδα δεν υπάρχει κανένας από όλους αυτούς. Ο Γιόκιτς δεν μπήκε καν στους 8 με την πολύ δυνατή Σερβία και με τον MVP της Ευρωλίγκας, τον Μίσιτς. Ναι. Εμείς πήγαμε σπίτια μας, οι Σλοβαίνοι έχασαν από την Πολωνία, αυτό θα πει αποτυχία, όχι αυτό που πάθαμε εμείς. Γενικά υπάρχει έτσι ένας προβληματισμός για το μήπως εν τέλει το μοντέλο του NBA είναι καλό για το NBA, αλλά δεν εδράζεται καλά, δεν πατάει καλά στα ευρωπαϊκά γήπεδα. Δεν είναι τόσο εύκολο να χτιστεί ομάδα γύρω από ένα υπέρλαμπρο αστέρι μέσα σε 20 μέρες, ούτε το υπέρλαμπρο αστέρι, όποιο και αν είναι, να πάρει 11 άτομα στις πλάτες του και να τους κουβαλήσει. Γιατί έπαιξαν και καλά αυτοί. Δεν είναι να πεις ότι υστέρησε ο Γιάννης, ναι, ή ο Γιόκιτς ή ο Ντόντσιτς. Όλοι αυτοί έπαιξαν καλά, ο Μάρκανεν. Αλλά τελικά απέτυχαν διότι αυτά που παρουσίασαν τις κρίσιμες ώρες δεν ήταν ομάδα. Δεν ήταν ομάδα όσο κάποιες άλλες που έχουν ομοιογένεια και παίζουν χρόνια μαζί. Εδώ που τα λέμε, για να είμαστε τίμοι, και η Τσεχία χωρίς μεγάλα αστέρια ήταν καλύτερη από την εθνική μας την ώρα της κρίσης. Ήταν, βέβαια. Το κερδίσαμε το μάτς με χίλια ζόρια. Ναι, ναι. Η αλήθεια αυτή είναι. Τώρα, η επόμενη μέρα της εθνικής μας, πέρα από τη φιλοσοφία που πρέπει να χαρακτηρίσει από εδώ και πέρα το ελληνικό μπάσκετ, που είπαμε ότι είναι πολύ μεγάλη η κουβέντα και ίσως δύσκολη και η τελική απόφαση, η εθνική τώρα έχει προκριματικούς για το παγκόσμιο. Δεν θα έχει Γιάννη, δεν θα έχει Ευρωλυγκά τους και πρέπει να προκριθούμε. Είναι του χρόνου το καλοκαίρι, Φιλιππίνες, Ιαπωνία διοργάνωση. Σωστά. Δεν θα έχει Γιάννη, δεν θα έχει και Ντόρσεϊ, δεν θα έχει και Θανάση. Mm-hmm. Για τους Ευρωλυγκά τους, από όσο ξέρω, γίνεται μια προσπάθεια μήπως αλλάξουν κάποιες ημερομηνίες. Ναι. Αυτά μιλούσα τώρα. Δύο από τα τέσσερα κρίσιμα μάτς γίνονται Πέμπτη ή Παρασκευή πάνω σε αγωνιστική Ευρωλίγκα. Τα άλλα δύο είναι Κυριακή και Δευτέρα, οπότε είναι λίγο διαφορετικά τα πράγματα. Αν υπάρξει συμφωνία να μετακινηθούν αυτά τα μάτς της Παρασκευής, να πάνε Τρίτη, ας πούμε, ή κάτι τέτοιο, μπορεί να υπάρχει κάποια ελπίδα και θα γίνει προσπάθεια, γιατί αντιλαμβάνεστε πόσο αποδυναμωμένη θα είναι η ομάδα μας. Από τους παίκτες που ήρθαν στο Ευρωμπάσκετ, η μόνη που υπάρχει πιθανότητα να παίξουν είναι ο Αγραβάνης και ο Κώστας Αντετοκούμπο, οι οποίοι δεν έχουν ομάδα. Μπορεί αύριο να πάνε και αυτοί σε ομάδα Ευρωλίγκας και να είναι όλοι έξω. Όλοι δωδεκάδα δηλαδή, εκτός παραθύρων. Πάμε και... πάλι δηλαδή σε ομάδα παραθύρων, όπως λέμε, στη δεύτερη ομάδα. Ναι, έκτακτης ανάγκης. Και ακόμα και ο προπονητής δεν θα μπορεί να κοουτσάρει ο Ιτούδης. Κάποιο αν αυτό το πρόβλημα είναι συνολικό, δεν πρέπει να το αντιμετωπίσουν οι ομοσπονδίες? Ναι, πρέπει, αλλά ποιος τις ακούει τις ομοσπονδίες? Συνεχίζεται στο άτυπα ο πόλεμος με την Ευρωλίγκα, ναι, όπως φαίνεται, ναι, και στο θέμα των διαιτητών, όπου δεν κλείθηκαν καν οι διαιτητές της Ευρωλίγκας, με αποτέλεσμα να έχουμε αυτόν τον τραγέλαφο. Αλλά υπάρχει προσπάθεια να κηρυχθεί μια νέα πανστρατιά, διότι είναι πολύ κομβικά τα μάτς και οι αντίπαλοι δεν αστείευονται. Είναι η Λετωνία, μάλιστα δύο φορές θα παίξουμε τη Λετωνία, το Βέλγιο. Η Λετωνία και το Βέλγιο θα είναι σχεδόν πλήρης. Καλά, η Λετωνία όχι απόλυτα, γιατί θα λείπει ο Πορζίνγκης, ας πούμε. Πορζίγκη, αλλά είναι δεμένες ομάδες που στα χαρτιά είναι καλύτερες από την εθνική μας, από αυτήν την εθνική μας, των παραθύρων. Ναι. Και το τέταρτο μάτς είναι με τη Σερβία, που ό,τι ομάδα και αν κατεβάσει, ξέρεις ότι θα είναι ισχυρή. Έτσι. Λοιπόν,
Αν αποκλειστεί η εθνική μας, η εθνική μας αν δεν κάνει δύο νίκες θα κινδυνεύει σοβαρά. Αν κάνει μία είναι οριακό, αν χάσει και τα τέσσερα μάτς θα αποκλειστεί. Μένει εκτός με τον μπάσκετ και πιθανότητα θα μείνει και εκτός Ολυμπιακών Αγώνων μετά. Θα μπει στο μπλέξιμο του Προολυμπιακού Ιούνιο μήνα του 24, τι θα γύρευε τώρα, ποιος θα παίξει Ιούνιο, σίγουρα δεν θα είναι ο Γιάννης κλπ. Οπότε υπάρχει κίνδυνος να χαθεί μια διετία αν δεν πάνε καλά τα αποτελέσματα σε αυτά τα μάτς των παραθύρων που έρχονται Νοέμβριο και Φεβρουάριο. Και αν χαθεί μια διετία, τελειώνει ο Σλούκας, τελειώνει ο Παπα-Νικολάου, τελειώνει ο Καλάθης που είναι 32-33 ετών. Υπάρχει μια γενική διάλυση, για το πω έτσι. Φεύγει εφόσον, μια μετά την οποία δυσκολεύεται κανείς χωρίς να σκεφτεί να πει ένα επόμενο όνομα. Πραγματικά, ακριβώς. Ακριβώς. Φοβάμαι δηλαδή ότι πλησιάζουν πια τα χρόνια όπου θα μπαίνουμε στους 16 μιας διοργάνωσης και θα λέμε καλά ήταν. Τουλάχιστον δεν πάθαμε επανολεθρία. Γιατί πίσω υπάρχει τρομερή λειψανδρία. Πέρα από το Φιλότιμο και το Μεράκι μερικών, το επίπεδο είναι χαμηλό. Βλέπεις την εθνική νέων, ας πούμε, που έπαιξε φέτος. Και παρότι κάποια παιδιά κλήθηκαν στις προπονήσεις της Ανδρών, κανένας δεν είναι ούτε κατά διάνοια έτοιμος για να παίξει μεγάλη διοργάνωση. Έτσι. Λοιπόν, τώρα, ολοκληρώνοντας, Νίκο, τετράδα είπαμε με ομάδες που πιθανόν οι περισσότεροι από εμάς να μην περίμεναν. Ποια είναι η δική σου πρόβλεψη, Γερμανία, Ισπανία? Διαισθάνομαι ότι θα το πάρει η Ισπανία. Ισπανία, διότι αυτό βλέπουμε κάθε φορά, ότι παίζουν 12 και στο τέλος το παίρνει η Ισπανία. Η Ισπανία έχει βρει ρυθμό και έχει μία μέσα από τους αγώνες. Έχει την προσωπικότητα, έχει τη φανέλα τη βαριά, με την οποία κέρδισε δύο παιχνίδια στα οποία είχαν με 15 πόντους και από τους Λιθουανούς και από τους Φιλανδούς. Δεν είναι καλύτερη ομάδα από τους Γερμανούς σε καμία περίπτωση η φετινή Ισπανία, αλλά έχει αυτό το μέταλλο, το know-how που λένε. Κανονικά η καλύτερη ομάδα από τις τέσσερις είναι η Γερμανία. Αλλά την Γαλλία δεν μπορεί να την ξεγράψει κανένας, διότι έχει πολύ καλές μονάδες και αθλητικότητα και μια απορία πολύ σταθερή τα τελευταία χρόνια. Ας πούμε ότι η Πολωνία είναι παρήσακτος της υπόθεσης. Βεβαίως το ίδιο λέγαμε και όταν η Πολωνία μπήκε στην οκτάδα, ότι θα ήταν ο παρήσακτος και μια που απέκλεισε τους πρωταθλητές Ευρώπης. Επειδή λοιπόν τα ματάκια μας βλέπουν απίθανα πράγματα κάθε μέρα, δεν θα έβαζα τα λεπτουδάκια μου σε κανέναν. Αλλά νομίζω ότι, όχι νομίζω, διαισθάνομαι ότι η Ισπανία είναι η ομάδα που έχει μερικά σποράκια παραπάνω στα προγνωστικά, στα δικά μου προγνωστικά. Ωραία, άντως, ευχαριστούμε πάρα πολύ, Νίκο. Ξεκάθαρα. Ξεκάθαρα, ευχαριστούμε πάρα πολύ. Εκεί στο όμορφο Βερολίνο, καλή διαμονή να σε ευχαριστώ για την φιλοξενία, για να είστε καλά πάντα. Να είσαι καλά, θα τα πούμε και πάλι.